Εκ μέρους του Σωματείου μας θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση στη σημερινή εκδήλωση και τη δυνατότητα που μας δίνετε να εκθέσουμε για μία ακόμα φορά τα σοβαρά προβλήματα του χώρου της υγείας και ιδιαίτερα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον νομό μας. Είμαστε 7 μήνες μετά τις καταστροφές, με την κατάσταση στις δομές υγείας να παραμένει τραγική, με τρομακτικές ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό. Δυστυχώς, δεν ήταν η πρώτη φορά που βιώνουμε την επιλεκτική κρατική αδιαφορία. Το ζούμε ξανά και ξανά, μία με την πανδημία, μία με τον Ιαννό, μετά με τα Τέμπη και τώρα με τον Ντάνιελ. Οι τελευταίες πλημμύρες ήρθαν να προσθέσουν νέα προβλήματα στο ήδη προστελεχωμένο σύστημα υγείας, καθώς έχουμε 2 κέντρα υγείας που δεν λειτουργούν σε κατάλληλους υγειονομικούς χώρους, όπως αυτό του Μουζακίου που κατέρευσε πριν 3 χρόνια από τις πλημμύρες του Ιαννού και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου κτηρίου, όπως επίσης και το κέντρο υγείας Παλαμά που από τον Ντάνιελ καταστράφηκε και στεγάστηκε σε ένα οδείο. Την ώρα που είχαμε έξαρση λοιμόξεων του αναπνευστικού μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, στα κέντρα υγείας στην εφημερία δεν μπορεί να γίνει ούτε μία απλή ακτινογραφία θώρακος λόγω έλλειψης προσωπικού. Οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, κυρίως γιατρών, μετριούνται στα δάκτυλα του χεριού. Στη θητεία της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και με απόφαση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας το 2019, που υλοποιήθηκε από τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έκλεισαν όλα τα μικροβιολογικά εργαστήρια στα περιφερειακά κέντρα υγείας. Δεν υπάρχει με ευθύνη του κράτους καμία εξειδίκευση στην πρόληψη ασθενειών που κυρίως σχετίζονται με τον αγροτικό χαρακτήρα της περιοχής μας, αλλά και των επιπτώσεων από την πλημμύρα. Η εμφάνιση κρουσμάτων λιμνοσίας και πυρετού του Νείλου που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια τώρα μπορούν να πολλαπλασιαστούν στις πληγές της περιοχές. Με λίγα λόγια, η περιοχή μας παραμένει υγειονομική βόμβα. Θέλουμε επίσης να επισημάνουμε πως πέρα από τις επιπτώσεις στην υγεία που έφεραν οι πλημμύρες, θα πρέπει να αναδείξουμε τις συνέπειες στη ψυχική υγεία του λαού της περιοχής, αλλά και του υγειονομικού προσωπικού. Είναι χαρακτηριστικό πως δεν υπάρχει κανένας ψυχίατρος και ψυχολόγος στα κέντρα υγείας του νομού μας. Στο σύνολο, μπορούμε να πούμε ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Καρδίτσα είναι από ελάχιστη ως ανύπαρκτη. Έχουμε όμως πλούσια πείρα που δείχνει τη δύναμη της αλληλεγγύης και της συλλογικής διεκδίκησης κόντρα στη δολοφονική ανυπαρξία του κράτους. Όταν λοιπόν η κυβέρνηση, περιφέρεια και δήμοι ήταν επιλεκτικά ανίκα για να πάρουν μέτρα προστασίας της υγείας του λαού μας, οι μαχόμενοι υγειονομικοί δεν κάτσαμε με σταυρωμένα τα χέρια. Τις κρίσιμες ώρες, όταν στην κυριολεξία έχανε η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, με την ουσιαστική συμβολή δεκάδων γιατρών της Θεσσαλίας και όλης της χώρας, με την στήριξη του Αγροτικού Συλλόγου Παλαμά, μπήκαμε μπροστά και φτιάξαμε το Ιατρείο Αλληλεγγύης. Την ώρα λοιπόν που τα κέντρα υγείας δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν σε στοιχειώδεις ανάγκες, στο Ιατρείο Αλληλεγγύης αναδείχθηκαν και προωθήθηκαν με την άσκηση πίεσης διάφορα σοβαρά ζητήματα, όπως η μεταφορά του κέντρου υγείας από το γυμναστήριο Παλαμά, που ήταν ακατάλληλος και υγειονομικά επικίνδυνος χώρος. Έγιναν υπό την πίεση των ιατρών μαζικοί εμβολιασμοί για τον τέτανο, αναλαμβάνοντας η 5η Υγειονομική Περιφέρεια όλη την ευθύνη. Καθιερώθηκε η μέρα παιδιατρικού ιατρείου την ώρα που δεν υπάρχει ούτε ένας παιδίατρος στο δημόσιο σύστημα υγείας των Παλαμά. Όλο αυτό το διάστημα που η κυβέρνηση δείχνει ανίκανη να πάρει τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας για την υγεία του λαού μας, είναι ιδιαίτερα ικανή όμως να βάζει απογευματινά χειρουργία με τιμοκατάλογο, να βάζει πόστα κέντρα υγείας του νομού μας για να πληρώνουμε κάρτα οι ασθενείς, λες και πάνε στο σούπερ μάρκετ. Θέλουν ένα προβληματοποιημένο σύστημα υγείας με ασθενείς πελάτες που θα ακριβοπληρώνουν τις υπηρεσίες τους. Η παραπάνω τραγική κατάσταση δεν είναι απλά αποτέλεσμα της εγκατάλειψης λόγω κάποιας κυβερνητικής ανικανότητας ή των στενών οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους. Άλλωστε, είδαμε το ίδιο κράτος να είναι πολύ ικανό και γαλαντόμο στην οικονομική στήριξη και ενίσχυση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στον ιδιωτικό τομέα της υγείας και αλλού. Η κατάσταση αυτή είναι η κατάληξη της συλλογικής κόστος-οφέλους που εφαρμόζεται στην υγεία, όπως και σε όλες τις κοινωνικές παροχές και λαϊκές ανάγκες.
Όλους αυτούς τους μήνες, ακούραστα το σωματείο μας δίνει μάχη για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο νομό μας, σε συντονισμό και κοινή δράση με τους αγρότες και άλλους μαζικούς φορείς. Δίνουμε αγώνα για την επανειλειτουργία του Κέντρου Υγείας Παλαμά. Πήραμε μέρος στο μεγάλο πανθεσσαλικό συλλαλητήριο στη Λάρισα, όπου συμμετείχαν πάνω από 100 φορείς. Μαζί με τους αγρότες στα μπλόκα δώσαμε κοινούς αγώνες. Συγκλονιστική απάντηση δώσαμε επίσης και στην τελευταία μεγαλειώδη επαρχική κινητοποίηση της 28 Φλεβάρι, που φωνάξαμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας πως το έγκλημα στα Τέμπη έχει τους ίδιους ενόχους. Την πολιτική που αντιμετωπίζει τη ζωή και την υγεία μας ως κόστος. Ό,τι καταφέραμε ως τώρα το κερδίσαμε μέσα από το μαζικό και συλλογικό μας αγώνα, με το συντονισμό και την ενότητά μας. Δεν περιμέναμε από κανέναν επίδοξο σωτήρα να μας λύσει τα προβλήματά μας, γιατί ξέρουμε πολύ καλά πως δεν μπορεί να είναι μέρος της λύσης αυτοί που μας τα δημιουργούν. Εκτός όμως από τη δράση μας στο κίνημα, χρειάζεται να κάνουμε και την κατάλληλη πολιτική επιλογή, να επιλέξουμε το δρόμο της οργανωμένης πάλης και σύγκρουσης με τις πολιτικές που μας άφησαν απροστάτευτο στην πανδημία είτε σε φυσικές καταστροφές. Η πραγματική αντιπολίτευση είναι στους δρόμους του αγώνα και της σύγκρουσης με την κυρίαρχη πολιτική. Όλο αυτό το διάστημα είδαμε στην πράξη την στήριξη που μας δώσατε ως κόμμα και αισθανόμαστε πιο δυνατοί ότι είστε δίπλα μας. Ξέρουμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στέκεται στο πλευρό μας και δίνει μαζί μας τη μάχη για τα δίκαια αιτήματά μας. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για να μείνουμε στον τόπο μας με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Thank you.